έκτακτο. Έκτακτο. Ποιον έκτακτο έχουμε. Στην. Καλημέρα σα, τι κάνετε. Σοξ, Κρικογιάννα. Μη φύγατε. Δεν είναι ο φιλελεύθερο άνθρωπο για το Τελαβίβ. Κατευθείαν του πάρει τη θέση δηλαδή. Έτσι είναι. Όπω έχει πάει και κάνει ταξιδάκια με ωραίο καιρό και θάλασσα δίπλα του και μα βγαίνει το πρωί και μα λέει καλημέρα. Η θέση του μπορεί να χαθεί. Εμεί δεν μπορούμε να σα αφήσουμε χωρί έκτακτο. Αυτή η εκπομπή είμαστε. Πρέπει να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίο είναι εδώ στρατιώτη και μπορεί να σα μεταφέρει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πε μα στρατιώτη. Πρώτα απ' όλα από εδώ, από αυτήν την εκπομπή. Μάλιστα. Πε μα στρατιώτη λοιπόν. Είμαι εδώ λοιπόν γιατί σήμερα έχουμε μια μεγάλη ανακοίνωση. Πρέπει να σας πω το τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή έχουμε το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς και αυτό είναι το Masterchef και θέλω ένα χειροκρότημα. Πότε όμως κορυφώνεται το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς πότε, αυτό. Πότε. Την Τετάρτη 22 Μαΐου θα έχουμε Τετάρτη, τον μεγάλο τελικό του Masterchef. Τώρα το θέλω το χειροκρότημα. Γιώργο μου, φαίνεται χειροκροτάμε. Λοιπόν, θα έχουμε πρώτες να είμαστε σίγουροι. Τελείωνε πριν. Θα σας πω αμέσως, συγγνώμη, δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά. Η σύνδεση είναι λίγο δύσκολη γιατί είμαι μακριά. Οπότε θα σας ενημερώσω και θα σας πω τις πληροφορίες όλες που έχουμε για το τελικό. Τις μαθαίνετε μόνο από εδώ, μόνο από εμάς. Τετάρτη λοιπόν, 22 Μαΐου, θα έχουμε δύο φιναλίστ οι οποίοι θα διαγωνιστούν στον τελικό του Masterchef για το μεγάλο έπαθλο και για τα 50.000 ευρώ. Ο τελικός αυτός θα γίνει σε 4 στάδια. Δεν μπορώ να σας πω πολλά, το μόνο που μπορώ να σας πω ότι το ένα στάδιο θα είναι κάπου πιο μακριά από εδώ από την Ελλάδα. Θα πρέπει δηλαδή οι δύο φιναλίστ να περάσουν από τη Μέκα της γαστρονομίας, όπως ονομάζουν οι μάγειρες την Ισπανία, και να διαγωνιστούν εκεί. Μάλιστα. Άλλο ένα πράγμα που μπορώ να σας πω είναι ότι στον τελικό που θα γίνει εδώ στην Ελλάδα, τα παιδιά θα πρέπει να αντιγράψουν ένα πιάτο ενός σεφ έκπληξη, ο οποίος είναι καταξιωμένος και πιστέψτε με, τα πράγματα δεν Ελληνάς. Θα είναι καθόλου εύκολα για τους δύο φιναλίστ. Έλληνας ή ξένος, Γιώργο. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω. Σιγά μην μπορούσα. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω μέχρι εκεί. Σας έχω πει νομίζω τόσα πράγματα. Θα είναι θα live πω κάτι όπως ακόμα. Και πέρσι, Γιώργο, ένα κομμάτι τελικού όπως και πέρσι ήταν live θα είναι και φέτος. Θα υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, αλλά πραγματικά θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις την Τετάρτη 22 Μαΐου. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι θα είναι live η ανακοίνωση του νικητή. Να ξέρετε οπότε ό,τι σας λένε, ό,τι ακούτε από εδώ, ό,τι ακούτε αριστερά-δεξιά, τίποτα δεν ισχύει. Όλα αυτά θα γίνουν live μπροστά στα μάτια σας. Επίσης, έχω να σας πω και κάτι ακόμα. Θα δούμε όλους τους παίχτες του φετινού Masterchef να επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος. Δηλαδή, στην κουζίνα, όχι όπως δηλαδή στην δεύτερη ευκαιρία που δεν είχαμε δει κάποιους παίχτες. Τώρα θα τους δούμε πραγματικά όλους. Θα έχει πάρα πολύ τέλεια. Πολύ ευχαριστούμε, Γιώργο μας. Καταλαβαίνουμε πώς και πώς περιμένουμε όλοι αυτή τη στιγμή του μεγάλου τελικού, αλλά και τη διαδικασία μέχρι εκεί. Δηλαδή και από σήμερα, που είναι οι πέντε πια και θα αρχίσει να αποχωρεί ένας-ένας, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί έχουν μείνει, μόνο πέντε παίχτες. Και να δούμε τι θα, γίνει, πώς θα εξελιχθεί. Φαντάζομαι, μια και βλέπετε τους πέντε παίκτες, έχετε στο μυαλό σας αυτόν ή αυτήν που θα θέλατε ή που νομίζετε ότι θα είναι ο επόμενος ή η επόμενη Masterchef.